Γελάω, γελάω μόνο από τον τίτλο του vlog που είναι ένα mail που έχει σταλεί πριν ένα χρόνο. Ξέρετε ότι τώρα κάνουμε τα mail τα περσινά του Δεκεμβρίου του 19 και βάλε μόνη της η φίλη τίτλο «Θέκλαν που θέλεν ο παίχτης». Μια θέκλα που χρειαζόταν στον παίχτη σημαίνει. Για τους φίλους μας από την Ελλάδα, το θέκλαν πόθελεν, το πόθελεν που ήθελεν, είναι μια έκφραση στην Κυπριακή που σημαίνει που χρειαζόταν. Θέκλα μου καλησπέρα και πάλι σε βλέπω, είσαι μια χαρά κούκλα και τα κοντά μαλλιά σου μου άρεσαν πάρα πολύ. Εμένα δεν μου πολύ άρεσαν και ακόμη τα μακραίνω. Λοιπόν, είχα πάει ένα διήμερο κάπου στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη, λέει τα μέρη που πήγε, αλλά δεν τα λέω για να μην προδώσω ίσως την ταυτότητα της φίλης, και γνώρισε έναν παίχτη που λες κι εσύ. Τώρα δούμε τι γνωριμία έκαμε στη φιλενάδα. Με πλησίασε, μου έκανε ένα χαζό καμάκι, γιατί έξυπνο καμάκι θα σου έχει καμάκι έξυπνο, και μου είπε ότι του αρέσω πολύ και θα ήθελε να με κεράσει ένα καφέ. Εγώ του απάντησα ότι δεν είχα φάει, οπότε αν ήθελε μπορούσε να με συνοδεύσει να πάμε για φαγητό. Αυτός είχε φάει πιο πριν, δεν ξέρουμε αν είχε φάει, μπορεί να κάνει και οικονομία ή τσιγκουνιό. Αυτός είχε φάει πιο πριν, αλλά θα μπορούσε να πιει ένα κρασί μαζί μου, έτσι μου είπε. Οπότε και πήγαμε σε ένα ταβερνάκι, μη στα πολυλογώ. Μίλαγε συνέχεια. Έλεγε συνέχεια για τον εαυτό του. Έλεγε ότι θα μπορούσε να μου πει να με πάει σε κάποιο ξενοδοχείο. Εγώ όταν το έλεγε ότι μπορούσε να μου πει για να με πάει σε κάποιο ξενοδοχείο. Εγώ όταν το άκουσα, του είπα κατευθείαν ότι δεν θα μπορούσα, γιατί εγώ δεν θα πήγαινα. Πολύ απλά θέλω αργά και σταθερά να γνωρίσω κάποιο πρόσωπο. Μου είπε ότι και καλά είναι σε διάσταση με τη γυναίκα του. Παλιό παραμύθι αυτό. Αλλά μένουν στο ίδιο σπίτι για τα παιδιά, γνωστό παραμυθάκι. Και μετά από πολλές βλακίες που είπε, επανέλαβε πολλές φορές ότι του αρέσω και ότι είμαι ωραία γυναίκα και μπλα 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 μπλα. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά πολλές φορές. Και όταν βλέπω και τα δικά σου θέματα, εννοεί όταν βλέπει τα βίντεο εδώ στο κανάλι, μου έχουν ανοίξει περισσότερο τα μάτια και έχω μάθει να ξεχωρίζω τους άντρες. Έβλεπα μπροστά μου καθαρά έναν παίχτη. Στο τέλος της κουβέντας μου έδειξε και τη βέρα που φοράει στο χέρι. Ήταν το πιστοποιητικό του ότι φορούσε και βέρα. Η διαβεβαίωση του. Εγώ φορά το δαχτυλίδι που έκανε δώρο δέσποινα, αυτό φορούσε βέρα. Και όταν του είπα, αφού έχει χωρίσει και είναι σε διάσταση, γιατί δεν τη βγάζει, μου είπε κάτι χαζές δικαιολογίες, πότε θα τον κουτσομπολεύω στη δουλειά, γιατί η δουλειά του ήταν και καλά, μήπως τι δουλειά έχει. Και άλλα πολλά. Είχε μια δουλειά σοβαρή. Ενώ η δουλειά του είναι. Έχει prestige. Εγώ λοιπόν τότε έπαθα αυτό που παθαίνει και εσύ. Μη κακό σου κόρη, τι έπαθες. Και θυμήθηκα θέκλα που σου χρειάζεται. Και με έπιασε ένα ηρμός και άρχισα να του φωνάζω και άρχισα και του φώναζα. Ότι εφόσον δεν είναι σε διάσταση, γιατί με κοροϊδεύει και ότι δεν πρόκειται να πάω σε ξενοδοχείο μαζί του, κοίτα χαμένος κόπος ο χρόνος που έχασα, σου πλήρωσε το φαγητό τουλάχιστον. Και ότι θα πέρναγα καλύτερα να έτρωγα μόνη μου και να μην ακούω αυτές τις βλακίες. Αυτός άναψε, κοκκίνησε, άλλαξε 10 χρώματα. Φυσικά και δεν το περίμενε. Νόμιζε ότι είμαι κανένα κοριτσάκι που θα τον πιστέψω. Και ξαφνικά δεν ήξερε μάλλον πώς να βγει από τη δύσκολη θέση που τον έφερα. Σηκώθηκε γρήγορα γρήγορα και προφασίστηκε ότι έχει το κινητό του αφήσει στο public, ένα μαγαζί γνωστό. Ξέρουμε τα public και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και ότι πάει να το πάρει το κινητό του για να μου αποδείξει ότι είναι αυτός που μου λέει, να μου δώσει το νούμερό του και άλλες βλακίες. Μου είπε σε 10 λεπτά θα γυρίσει. Εγώ του απάντησα ότι δεν πρόκειται να με βρει εκεί και δεν θα κάτσω να τον περιμένω. Σιγά μην ερχόταν η κόρη. Λοιπόν, εγώ τελείωσα το φαγητό μου και το κρασί μου, πλήρωσα! Α, με ένα σπάρο δυο τριγώνια. Γλίτωσε από σένα, δεν πλήρωσε κιόλας. Ωραίος ο τύπος. Ωραίος. Λοιπόν, εγώ τελείωσα το φαγητό μου και το κρασί μου, πλήρωσα. Είχαν περάσει 20 λεπτά, έμεινα επίτηδες τόσο, ενώ μέσα μου ήμουν σίγουρη ότι θα ξαναερχόταν και σηκώθηκα και έφυγα. Θυμήθηκα εσένα με όλα αυτά τα vlog που έχεις κάνει για τους παίχτες και για τους άνδρες που αρέσκονται να παίζουν με τις γυναίκες γύρω τους με μοναδικό σκοπό την ερωτική τους ικανοποίηση. Ένιωσα τόσο καλά που του τα είπα έξω από τα δόντια, ένιωσα τόσο ωραία όταν σκέφτηκα θέκλα που σου χρειάζεται
και έβαλα τις φωνές και ήθελα να σου το γράψω για να καταλάβεις πόσο καλό μας κάνεις και πόσο ευγνώμων είμαι που μπήκε στη ζωή μου και σε ακούω πρωί βράδυ με φανατική θαυμαστριά σου. Πάει, χαλάσαμε άλλη μία για αστείο το λέω αυτό. Σε καταστρέψαμε. Αν το διαβάσεις σίγουρα θα βάλεις τα γέλια και θα καταλάβεις πόσο καλή δουλειά κάνεις μαζί με εμάς όλους. Καλό βράδυ, Θέκλα μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Σε ευχαριστώ που μας βγάζεις από τις κακοτοπιές της ζωής, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, φιλενάδα, εδώ να διευκρινίσω για να μην μου την πέσουν οι φεμινίστριες και ίσως κάποιοι άντρες, γιατί είπα ότι έπρεπε να πληρώσω το φαγητό σου. Από τη στιγμή που σου επιβλήθηκε να σε συνοδεύσει και σε ζάλισε με τα δικά του, από ευγένεια τουλάχιστον θα έπρεπε να πληρώσει το φαγητό ή να προσφερθεί να πληρώσει το φαγητό. Εγώ προσωπικά, ως γυναίκα τώρα, εάν αυτοπροσκαλιόμουν να συνοδεύσω κάποιον στο φαΐ και του έλεγα πάμε για καφέ και μου έλεγε πεινάω, πάμε να φάμε, θα πήγαινα και θα προσφερόμουν να πληρώσω το φαγητό και φυσικά θα το πλήρωνα. Δεν θα δεχόμουν να το πληρώσει άλλος από τη στιγμή που ήταν δική μου η αυτοπρόσκληση. Καλά σου είπα ότι αυτός μπορεί και να μην είχε φάει, αλλά είπε ότι έφαγε και θα πιει ένα κρασί για να είναι σίγουρος ότι θα περιμένεις από εκείνο να πληρώσει. Το πρόβλημα του δεν είναι ότι δεν πλήρωσε το ραντεβού, το πρόβλημα του είναι ότι έπεσε πάνω σε δικιά μας. Ωραίο, ωραία, είσαι ωραία, είσαι ωραία. Του ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε. Και είναι ένα χρόνο αυτό το vlog, αυτό το email που περιμένει να γίνει vlog. Και βγήκε μετά από το βίντεο που είχαμε κάνει πριν 3-4 μήνες που λέγαμε τις ερωτήσεις που κάνεις στο πρώτο ραντεβού. Που ρωτάς ξεκάθαρα τον άλλο. Τι συμβαίνει, είσαι ελεύθερος ή είμαι σε διάσταση, έχεις διαζύγιο, γιατί φοράς τη βέρα, τι είναι αυτά που θέλεις. Πονηρευόμαστε, γιατί δυστυχώς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ειλικρινείς. Και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι καθαρές προθέσεις και καθαρά κίνητρα. Γελάω. Φυσικά συμφωνώ μαζί σου ότι αν δεν τον είχες αυτόν εκεί πέρα θα απολάμβανες καλύτερα το φαγητό μόνη σου. Παρά να έχεις τον καραγκιόζη να σου λέει. Άκου φοράει η Βέρα, λένε σε διάσταση και μένουν μαζί για τα παιδιά, λένε σε διάσταση και δεν βγάζει τη Βέρα του, μην τον κακολογήσουν στη δουλειά του. Από τη δουλειά του με τον δουν να κάθεται με μια άλλη γυναίκα και να προσπαθεί να την πείσει να πάει στο ξενοδοχείο μαζί του στην ταβέρνα, θα τον κακολογήσουν, θα πούν μπράβο την πελικάρι, το πελικάρι, το πελικάρι, κάνει τα δικά του. Λοιπόν, οι παίχτες, οι players στα αγγλικά, παλιά τους λέγαμε γυναικάδες στην Ελλάδα και οι παίχτριες, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εθισμένοι στην ερωτική ικανοποίηση, όπως έχεις γράψει, την επαναλαμβανόμενη. Δεν τους αρέσει γενικά το σεξ. Τους αρέσει να έχουν καινούργιες ερωτικές εμπειρίες. Τους αρέσει να παίζουν ερωτικά με τους ανθρώπους. Τους αρέσει να καταφέρνουν να πάνε με μια κοπέλα. Να πάνε με έναν άντρα, είναι γυναίκα η παίχτρια και γυναίκες παίχτριες. Πάμε να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, οι παίχτες και οι παίχτριες είναι όλο φρουφρού και αρώματα. Πολύ μπλα μπλα και καθόλου ουσία. Φύγε και μεταξωτά τις κορδέλες πουλάνε. Οπότε άμα βρουν απέναντί τους ένα πρόσωπο το οποίο θα τους ξεμπροστιάζει και θα έχει και χιούμορ όπως έχεις και εσύ, αποφύγει φύγει και μην τον είδατε. Σιγά μην είχε ξεχάσει τον κινητό του στο public και σιγά μην θα ερχότανε μετά από 10 λεπτά. Πόση δειλία, πόση. Εγώ προσωπικά βγάζω το καπέλο. Θα έρθει κάποιος και να μου πει, ξέρεις, σε γουστάρω, θέλω να έχω μια ερωτική εμπειρία μαζί σου, σου λέω όμως ότι δεν θέλω τίποτα περισσότερο, δεν μπορώ να δώσω κάτι περισσότερο γιατί έχω σχέση, είμαι ραβωνιασμένος, επαντρεμένος κλπ. Και θα μου δώσει την ευκαιρία να αρνηθώ ευγενικά εφόσον δεν θέλω να κάνω τίποτα με κάποιο, οτιδήποτε με κάποιο μου να είναι δεσμευμένος. Αλλά του βγάζω το καπέλο του άλλου να λέει την αλήθεια του. Αυτό όμως το παραμυθάκι, μένουμε μαζί με για τα παιδιά και είμαι σε διάσταση, λέω φοράω τη Βέρα. Όχι. Οι παντρεμένοι παίχτες δεν θέλουν να χωρίσουν τη γυναίκα τους. Οι παντρεμένοι παίχτες θέλουν τη γυναίκα τους στο σπίτι, να κάνει τις δουλειές του σπιτιού η γυναίκα τους, να φροντίζει τα παιδιά τους, να τους μαγειρεύει, να τους πλένει τα σόβρακα, τις κάλτσες, τα πάντα όλα.
και να πηγαίνουν τη βόλτα τους και να παίζουν από εκεί και από εδώ και να επιστρέφουν στην οικία τους. Είναι κρίμα οι γυναίκες των παιχτών, όπως είναι κρίμα και οι άνδρες των παιχτριών. Οι γυναίκες των παιχτριών, οι άνδρες των παιχτών. Γιατί είπαμε, παίχτες μπορεί να είναι και ένας άνδρας και μια γυναίκα, είτε ετεροφιλόφιλος είτε ομοφιλόφιλος. Λοιπόν, παρόλο που έχει κόσμο ο οποίος ορκίζεται στο πολυάμορι, στην πολυγαμικότητα, πολυερωτισμό που είχαμε κάνει και ένα vlog πρόσφατα, οι περισσότεροι από εμάς προτιμάμε το μονογαμικό μοντέλο. Έτσι προτιμάμε, ρε παιδί μου. Ίσως είναι εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, ίσως έτσι μας έχουν μεγαλώσει. Αυτό ταιριάζει με την κουλτούρα μας και την παράδοσή μας και την παιδεία μας και τα βιώματα που έχουμε. Εγώ προσωπικά προτιμώ το μονογαμικό μοντέλο. Αυτό του serial monogamist που λέγε κάποιος προχθές. Κάποιος έγραψε στα σχόλια. Δεν δουλεύει το μοντέλο του κατ' εξακολούθηση μονογαμικού. Εγώ εξακολουθώ να μην κατ' εξακολούθηση μονογαμική. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι αν είμαι κάπου, είμαι εκεί. Όταν δεν είμαι, δεν είμαι. Δεν είμαι και εδώ και εκεί και παρακεί. Και πατάω και από εδώ και πατάω και από εκεί. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ συγχυστικό. Μπερδευτικό. Πολύ μπερδευτικό. Πραγματικά είναι ένας εθισμός. Γιατί σοβαρά τώρα για ένα τέτοιο απάφτωμα να φάει τόσο χρόνο και να πει και να ξαναπεί, χαρά στην όρεξη του. Χαρά στην όρεξη που είχε να σπαταλεί. Ο άνθρωπος βγήκε και κυνήγει και δεν έπιασε ούτε μια πεκάτσα. Ούτε ένα περδίκι, τίποτα δεν έπιασε. Μα δύο χέρια έφυγε. Λοιπόν, άμα δεν θέλουμε να είμαστε συνεργοί στα παιχνίδια τα ερωτικά που κάνουν άλλοι άνθρωποι που δεν τους αρέσει να είναι κατ' εξακολούθηση μονογαμικοί, τους ξεμπροστιάζουμε. Συμπεριφερόμαστε ξεκάθαρα, ξεμπροστιαστικά, αν υπάρχει τέτοιος όρος. Ρωτάμε τις ερωτήσεις που μας έρχονται στο μυαλό. Αυτός δεν τράπηκε να έρθει να καθίσει μαζί σου, να σου κατσικωθεί στην ταβέρνα και να σου προσπαθεί να σε πείσει ότι θα είναι για το καλό σου να πας στο ξενοδοχείο να σε απαυτώσει. Αυτός δεν τράπηκε. Εσύ γιατί να ντραπείς, γιατί να ντρεπόσουν εσύ να τον ρωτήσεις τις ερωτήσεις που τον ρώτησες. Καλά έκανες και την τράπηκε. Και εγώ να σας πω το εξής, αν ένας άνθρωπος είναι for real σημαίνει είναι αληθινός και αυτά που λέει τα εννοεί, δεν θα ενοχληθεί να του κάνεις ερωτήσεις τέτοιες. Ίσα ίσα θα χαρεί που θα του δώσεις την ευκαιρία να σου δείξει και να σου αποδείξει ότι οι προθέσεις του είναι ευγενείς. Ένας που είναι όντως ελεύθερος και όντως ενδιαφέρεται να σε γνωρίσει εσένα ως άνθρωπο και σε φλερτάρει όχι για να παίξει μαζί σου ερωτικά, αλλά σε φλερτάρει για να ξεκινήσει κάτι καινούριο ίσως. Θα σου απαντήσει τις ερωτήσεις σου. Δεν θα σε βγάζει τρελή. Θα χαρεί που εσύ ενδιαφέρεσαι να μάθεις αν αυτός είναι ελεύθερος. Εγώ έχω ακούσει από άνδρα παίχτη, όχι μονογαμικό, από άνδρα παίχτη, ότι εκτιμάει τις γυναίκες που του λένε «Δεν θέλω να έχω οτιδήποτε μαζί σου από τη στιγμή που εσύ δεν είσαι μονογαμικός». Μου το έχει πει. Μου έχει πει, παλιά πελάτης μου, ότι είχε σε εκτίμησε τις γυναίκες που τον απέρριπτα. Χωρίς να σημαίνει φυσικό ότι περιμένουμε τον κάθε παίχτη να μας εκτιμήσει επειδή απορρίψαμε τις ανήθικες προτάσεις του. Ανήθικες προκειμένου του ότι θα απαντήσει τη σύντροφό του ή τις συντρόφους του μαζί μας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά δεν είναι ντροπή να είσαι ένας ξεκάθαρος και ίσιος άνθρωπος και να επιλέγεις να ζήσεις τη ζωή σου με βάση κάποιες αρχές και αξίες. Η κατ' εξακολούθηση μονογαμικότητα είναι η προτίμησή μας των περισσότερων εδώ στο κανάλι, αν όχι όλων. Εμείς προτιμούμε την κατ' εξακολούθηση μονογαμικότητα. Και όταν έρχονται να παίξουν μαζί μας οι παίχτες, τους παίζουμε εμείς κανονικά. Και τους ξεμπροστιάζουμε. Αλλά τι ωραίο, ρε. Μου στέλνει στο mail, Θέκλα μπόθελε ο παίχτη. Προσέχετε όμως, σε δημόσιους χώρους κάνουμε αυτά τα ξεμπροστιάσματα, δεν τα κάνουμε σε ιδιωτικούς χώρους, δεν τα κάνουμε σε χώρους που είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο με κάποιον άνθρωπο που οδηγεί ή σε το σπίτι κάποιου άλλου ανθρώπου ή να είναι αυτός στο σπίτι μας. Γιατί μπορεί κάποιος που θυμώσει, που να, μπορεί αυτός που έχουμε απέναντί μας να είναι δυνητικά βίαιος και αν τον προσβάλλουμε να ασκήσει διαφόρων ειδών βία πάνω μας. Και για να τελειώσουμε σοβαρά αυτό το εύθυμο vlog, καινούργιες γνωριμίες δεν συναντιόμαστε με καινούργιες γνωριμίες. Δεν συναντιόμαστε σε ιδιωτικούς χώρους. Σε δημόσιους χώρους πάντοτε. Σε ένα εστιατόριο, σε μια καφετέρια που να έχει και άλλο κόσμο.
Δεν πάμε με κάποιον που μόλις έχουμε γνωρίσει στο ξενοδοχείο, όπως μας είπε, στο σπίτι μας, στο σπίτι του, στο αυτοκίνητό του, σε μια ερημιά. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Θέκλα μπόθελεν και ξεμπρόστιασμα και κουβέντες θαραλές, αλλά σε δημόσιο χώρο ή, ξέρω εγώ, μέσω μηνυμάτων. Δεν βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Κινδυνεύουμε να πάμε με έναν άνθρωπο που έχουμε γνωρίσει από το διαδίκτυο, που έχουμε δει κάπου και μας έχει φλερτάρει και μας έχει προσκοληθεί να πάμε χωρίς να ξέρουμε το ποιόν του, χωρίς να ξέρουμε το υπόβαθρο του, χωρίς να ξέρουμε τι είδους άνθρωπος είναι, να μπούμε στο αυτοκίνητό του ή να το βάλουμε στο αυτοκίνητό μας ή να πάμε σε μια ερημιά μαζί του ή στο σπίτι μας ή στο σπίτι του ή σε ένα ξενοδοχείο. Όχι. Προσέχουμε. Φιλιά.